μπροστά στις πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες βιώνει η πανεπιστημιακή κοινότητα το τελευταίο εξάμηνο, στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες το ζωντανό πανεπιστημιακό κίνημα απαντάει με έναν πρωτόγνωρο τρόπο, με μία πρωτόγνωρη ενότητα. Καθηγητές, μέλη ΔΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι, ερευνητικό προσωπικό, φοιτητές από κοινού, συντονισμένα με ενιαίο μέτωπο, οργανώνονται, συντονίζονται και εκφράζουν με οργανωμένο και μαζικό τρόπο την αντίθεσή τους στον αντιδημοκρατικό κατήφορο, στον αντιδημοκρατικό εκτροχιασμό του τελευταίου εξαμήνου. Όλοι και όλες γίναμε μάρτυρες ενός κρεσέντου βίας και αστυνομοκρατίας στο τελευταίο εξάμηνο. Γίναμε μάρτυρες ακραίων, ανώμαλων, μη φυσιολογικών εικόνων. Φοιτητές και φοιτήτριες να τραυματίζονται και να οδηγούνται στο νοσοκομείο. Είδαμε αστυνομικές δυνάμεις όλων των αποχρώσεων με πολιτικά ή ένστολους και μη. Σχεδόν η μισή αστυνομική δύναμη της Θεσσαλονίκης να κατοικοεδρεύει εντός του Πανεπιστημίου. Είδαμε ασφαλίτες να παρακολουθούν κινητοποιήσεις και συναντήσεις μελών ΔΕΠ. Είδαμε ρήψη χημικών εν ώρα μαθημάτων μέσα σε αίθουσες διδασκαλίες. Ακραίες εικόνες αστυνομοκρατίας, οι οποίες δεν είναι ανεκτές από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Σε αυτό το κρεσέντο βίας, καταστολής, αστυνομοκρατίας, το ζωντανό πανεπιστημιακό κίνημα με μία πρωτόγνωρη ενότητα αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες, καταδικάζοντας όλες αυτές τις πρακτικές και της αστυνομοκρατίας, ζητώντας εδώ και τώρα την αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων ένστολων και μη από το πανεπιστημιακό κάμπους. Το ερώτημα φυσικά που προκύπτει είναι το εξής. Γιατί η κυβέρνηση επιχειρεί την επέδωση της αστυνομοκρατίας μέσα στα πανεπιστήμια? Η απάντησή μας είναι σαφής. Την επιχειρεί διότι θέλει να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, σε πανεπιστήμια ΑΕ, σε επιχειρήσεις όπου συνδικαλιστικές ελευθερίες, δημοκρατικά δικαιώματα δεν έχουν θέση, και υπ' αυτή λοιπόν την έννοια παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διευκολύνει αυτό το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο. Ενδεικτικά να σας πω το εξής. Ο νέος νομοσπλαίσιο, σύμφωνα με το νέο νομοπλαίσιο, κατά τη σημερινή συνέντευξη τύπου, οι φοιτητές οι οποίοι διοργανώνουν τη σημερινή συνέντευξη τύπου παραβιάζουν το μισό πειθαρχικό κώδικα του νέου νόμου πλαίσιου. Οργανώνουν κινητοποίηση σε στεγασμένο χώρο του ΑΠΘΙΤΑ χωρίς την έγκριση των Βρετανικών αρχών, προκαλούν ηχορύπανση και με βάση αυτές τους τις ενέργειες οδηγούνται σε πειθαρχικά παραπτώματα με αντίστοιχες ποινές. Διορισμένος πρίτανης, διορισμένα συμβούλια διοίκησης, διορισμένος εκτελεστικός διευθυντής, διορισμένος κοσμήτορας, τουρνικέ, κάμερες, αστυνομία. Αυτό είναι το μέλλον του Πανεπιστημίου το οποίο οραματίζεται η κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι το μέλλον του Πανεπιστημίου που οραματίζεται η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, το λαϊκό και εργατικό κίνημα. Ξεκαθαρίζουμε ότι στο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για τη διάλυση του δημόσιου δωρεάν δημοκρατικού πανεπιστημίου, με οργανωμένο τρόπο, ενιαίο, ενωτικό, θα απαντήσει το πανεπιστημιακό κίνημα. Καλούμε τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες μαζικά να συμμετέχουν αύριο στο συλλαλητήριο που διοργανώνουμε 7 η ώρα το απόγευμα στην Καμάρα, και επιφυλασσόμαστε για τις συνεχείς οργανωμένες και συντονισμένες δράσεις μας στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ.